είναι μεγάλα κεφάλια και θα απαιτήσουμε αποζημιώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη φάση μετά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι προφανές, αυτό λέει και η εμπειρία, ότι το επόμενο στάδιο μιας, κατά τη γνώμη μου, εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευσης ή συζήτησης, είναι το πρώτο στάδιο, είναι η συζήτηση, σας δίνουμε αυτά, αυτά και κάτι περισσότερο ίσως αργότερα. Το δεύτερο, αρχίζουν οι εκβιασμοί και οι απειλές. Αυτό λέει τουλάχιστον η εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όσο πιο δυνατοί είμαστε, δεν μπορούν να περάσουν αυτοί οι εκβιασμοί. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, οι πολιτικοί θεσμικά στην τοπική αυτοδιοίκηση εκπρόσωποι μας έχουν και ένα δυνατό όπλο, ουσιαστικό. Και έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει. Μπορεί ένα δημοτικό συμβούλιο να το κάνει θέση εχμής και να υποβάλει ακόμα και την παραίτησή του. Σύσσωμα δηλαδή δημοτικές παρατάξεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολιτικά και κοινωνικά μέσα να μην περάσει ούτε ένας εκβιασμός. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να είμαστε όλο και περισσότεροι εδώ πέρα και να δημιουργήσουμε εμείς τις εξελίξεις, να μην γίνουμε θεατές των εξελίξεων. Δεν ξέρω αν είναι εδώ κάποιοι δημοτικοί από τη Δημοτική Αρχή για να ακούσουν ποια είναι η απόφασή μας. Η απόφασή μας είναι αυτή, να φύγει το καράβι στο στρατό πιο γρήγορα, καμιά άλλη συζήτηση, καμιά άλλη διαπραγμάτευση.